καλή σας μέρα και από μένα. Αντικείμενο μελέτης αποτελεί το συγκρότημα νερών του Ταμπακόμηλου, γνωστό ως Μήλη Καλιακούδα στο χωριό Λιβάντζη του Δήμου Αρανίας, στην ορεινή Αχαΐα. Βρίσκεται στην περιοχή Λιβάντζη, περίπου 2,5 χιλιόμετρα έξω από το χωριό Λιβάντζη, κτισμένο δίπλα στην κήτη του Λιβαντζινού Ερήμαθη. Ο νερόμηλος ήταν μήλος αλεστικός και παρήγαγε αλεύρι από άλεσμα δημητριακών, στάνη, αραποσίτη και άλλα. Ο ταμπακόμηλος κονιορτοποιούσε φύλλα καπνού και παρήγαγε ταμπάκο. Ήταν και οι δύο υδροκίνητες εγκαταστάσεις, σημαντικές παραγωγικές μονάδες για την ευρύτερη περιοχή. Πρόκειται για ένα εγκαταλελειμμένο σύνολο, χαρακτηριστικό και αξιόλογο παράδειγμα προβιομηχανικού συγκροτήματος. Στο νερόμηλο διατηρείται ο μηχανισμός. Δυστυχώς το ταμπακόμηλο, όχι μόνο δεν υπάρχει κανένα ίχνος μηχανισμού, αλλά ακόμα και η λειτουργία του ως μήλος που παρήγαγε ταμπάκο έχει σχεδόν εξαφανιστεί από τη μνήμη των κατοίκων. Η μελέτη ασχολείται με την αποτύπωση, τη διάγνωση της παθολογίας των κτηρίων και την πρόταση στερέωσης και αποκατάστασης, με στόχο όχι μόνο να διασωθεί το συγκεκριμένο μνημείο, αλλά και να ενταχθεί στη σημερινή ζωή των κατοίκων με την επανάχρησή του. Όσον αφορά τη μεθοδολογία και την έρευνα, πραγματοποιήθηκε μια όσο το δυνατόν πληρέστερη έρευνα, προκειμένου να κατανοηθεί η σημασία του συγκροτήματος στη ζωή των κατοίκων, την εποχή λειτουργίας του, η κοινωνική και οικονομική του διάσταση για την περιοχή, καθώς επίσης και ο τρόπος λειτουργίας του. Καθοριστικό παράγοντα στην κατανόηση του μηχανισμού του νερόμηλου, έπαιξε η επιτόπια έρευνα και οι συνεντεύξεις με μηλωνάτες και με κατοίκους του Λιβαντζίου και της ευρύτερης περιοχής. Υδραυλική ενέργεια, νερόμηλος. Η εκμετάλλευση της ενέργειας που μπορεί να προσφέρει το νερό θεωρήθηκε το πιο σημαντικό βήμα στην εξέλιξη των παραγωγικών μέσων, ιδιαιτέρως για το άλεσμα. Οι υδροκίνητες εγκαταστάσεις της προβιομηχανικής Ελλάδας υπολογίζονται σε περισσότερες από 30.000. Διακρίνονται σε αλευρόμηλους, μπαρουτόμηλους, νεροτριβές, νεροπρίωνα, μαντάνια, λωτρίδια και άλλα. Στο Δήμο Αρωανίας και στην ευρύτερη περιοχή είχαν αναπτυχθεί κατά μήκος των ποταμών και των χυμάρων ταμπακόμηλοι, νερόμηλοι, νεροτριβές. Ιστορικά στοιχεία. Ο ταμπακόμηλος χτίστηκε πιθανόν στα τέλη του 17ου αιώνα με αρχές 18ου, την περίοδο της ενετοκρατίας στην Πελοπόννησο, κατά την οποία άρχισε η καλλιέργεια καπνού και εμφανίστηκαν οι ταμπακόμηλοι. Ήταν ο τελευταίος που έπαψε να λειτουργεί. Δεν είναι γνωστό το πότε ακριβώς σταμάτησε, μάλλον στα τέλη του 19ου αιώνα, καθώς την περίοδο εκείνη απαγορεύτηκε η καλλιέργεια καπνού στο Λιβάντζι. Μετατράπηκε στη συνέχεια σε αποθηκευτικό χώρο. Ο νερόμηλος Καλιακούδα είναι μεταγενέστερος του ταμπακόμηλου. Δεν είναι γνωστή η χρονολόγησή του, σύμφωνα με προφορικές μαρτυρίες, είναι χτισμένος πριν το 1900. Πρόκειται για δύο κτίρια μικρών διαστάσεων, χτισμένα από αργολιθοδομή, με μεταγενέστερη ενιαία στέγη από τσιγκόφυλλα. Ο νερόμηλος χτίστηκε αργότερα, όπως μαρτυρούν ο τρόπος που κόλλησε στην υπάρχουσα τυχοποιία του ταμπακόμηλου, αλλά και κάποιες κατασκευαστικές και μορφολογικές διαφοροποιήσεις στη λιθοδομή των δύο κτιρίων. Ο ταμπακόμηλος είναι ένα ισόγειο μονόχωρο κτίριο με την κρέμαση στην πορεινή πλευρά του που λειτουργούσε με όρθια εξωτερική φτερωτή, γνωστή ως ρωμαϊκή, διότι εξαπλώθηκε στο ρωμαϊκό κράτος. Ο νερόμηλος αποτελείται από έναν ισόγειο χώρο, το εργαστήρι του Μιλωνά και ένα υπόγειο, την ονομαζόμενη Χούρκουλη, από όπου φεύγει το νερό, έχοντας εκμεταλλευτεί πρώτα ο μηχανισμός την υδραυλική ενέργεια απαραίτητη για την κίνησή του. Ο νερόμηλος λειτουργούσε με οριζόντια εσωτερική φτερωτή, γνωστή ως ανατολική ή ελληνική, διότι χρησιμοποιήθηκε στη Βυζαντινή Αντικράτεια. Γενικά η κατασκευή ακολουθεί τους παραδοσιακούς τοπικούς τρόπους δόμησης. Διακρίνεται όμως και από μια προχειρότητα και ευτέλεια που χαρακτηρίζει τις περισσότερες υδροκίνητες εγκαταστάσεις της περιοχής. Μεγαλύτερη προσοχή έδιναν στο μηχανισμό των μήλων. Ακολουθεί μια σειρά σχεδίων της αποτύπωσης. Η κάτωψη των στεγών, η κάτωψη του ισογείου, ο νερόμηλος και ο χώρος του ταμπακόμηλου, η χούρκουρη με τη φτερωτή, κάποιες εικόνες του συγκροτήματος. Μιλάμε για 2005 χρονολογία αυτή η εικόνες. Ανατολική όψη, νότια και βόρεια όψη, εσωτερικές τομές, στο νερόμηλο, φαίνεται ο μηχανισμός, αλεστικός και κινητικός,
εικόνες από τον εσωτερικό χώρο του νερόμυλου, το μέσο χώρο του ταμπακόμυλου και εικόνες από τον εσωτερικό του χώρο. Όσον αφορά το μηχανισμό του ταμπακόμυλου, δεν έχει σωθεί και δεν υπάρχουν στοιχεία και ακριβείς μαρτυρίες για τη λειτουργία του. Το νερό έπεφτε από την κρέμαση στην όρθια εξωτερική φτερωτή και την περιέστρεφε. Ο οριζόντιος άξονας της φτερωτής μετέδε την κίνηση στον υπόλοιπο μηχανισμό εσωτερικά του κτηρίου. Ο άξονας περνούσε μέσα από το σημερινό φραγμένο τοξωτό άνοιγμα. Βρέθηκε μόνο μια τροχαλία, πιθανόν εξάρτημα από το μηχανισμό του ταμπακόμυλου. Ο μηχανισμός του νερόμυλου έχει διασωθεί, διακρίνεται στον κινητικό και στον αλεστικό. Η λειτουργία του είναι απλή και βασίζεται στην υδατόπτωση, στην πίεση που αναπτύσσεται από τα νερά λόγω υψομετρικής διαφοράς. Το νερό μέσω του μηλάβλακου και της κρέμασης γεμίζει το βαγένι και εξέρχεται με πίεση από το κάτω στόμιο του βαγενιού, κινώντας έτσι την οριζόντια φτερωτή. Η κίνηση αυτή στη συνέχεια μεταδιδόταν στον αλεστικό μηχανισμό μέσω του άξονα της φτερωτής. Ο κινητικός μηχανισμός βρίσκεται στο υπόγειο του νερόμυλου, στη κούρκουλη. Αποτελείται από τη φτερωτή με τα διάφορα εξαρτήματα λειτουργίας της. Και η κάτωψη. Ο αλεστικός μηχανισμός βρίσκεται στον ισόγειο χώρο απέναντι από το παράθυρο. Αποτελείται από τις μυλόπετρες με τα εξαρτήματα λειτουργίας τους. Η επάνω μυλόπετρα, πανολίθη, περιστρέφεται, ενώ η κάτω μυλόπετρα, κατολίθη, μένει σταθερή. Ο καρπός μέσω της σκάφης πέφτει ανάμεσα στις μυλόπετρες και βγαίνει το άλεσμα. Εδώ είναι μια όψη του μηχανισμού. Αριστερά βρίσκεται η σταματήρα, ένα σύστημα αποξήνωσης στοιχεία που σταματά τη λειτουργία του μύλου. Βρίσκεται εδώ. Και δεξιά η σηκωτήρα. Αυτός εδώ. Ένας μηχανισμός ρύθμισης του χώρου ανάμεσα στις δύο μυλόπετρες και του πάγους του αλέσματος χοντρό ψηλό. Και εδώ πάλι μια τομή του μηχανισμού στο βαγένι. Σημαντικά είναι τα υδραυλικά έργα σε ένα νερόμυλο, με τα οποία κατευθύνεται το νερό στον κινητικό μηχανισμό και λειτουργεί ο μύλος. Η δέση, τα νεράβλακα και η κρέμαση του μύλου. Όσον αφορά την παθολογία, το συγκρότημα βρίσκεται σε μέτρια κατάσταση, με κυριότερες φθορές λόγω ανεπάρκειας δομικού συστήματος, εγκατάλειψης και φυσικής λύρασης των υλικών. Το κυριότερο δομικό πρόβλημα παρουσιάζεται στη στέγαση του συγκροτήματος. Η τυχοποιία εμφανίζει ελάχιστες ρηγματώσεις. Ο μηχανισμός του νερόμυλου βρίσκεται σε μέτρια κατάσταση, έχοντας διασωθεί το μεγαλύτερο μέρος του. Η ανάγκη για μεγαλύτερη αντεκτικότητα και λιγότερες επισκευές οδηγούσε σε αντικαταστάσεις ξύλινων στοιχείων με μεταλλικά ή τσιμεντένιο. Χρειάζεται άμεσα επεμβάσεις συντήρησης και στερέωσης για να αποφευθούν περαιτέρω σοβαρές βλάβες στο δομικό σύνολο. Πρόταση. Στόχοι της επέμβασης είναι η αντιμετώπιση των δομικών και οικοδομικών προβλημάτων του συγκροτήματος, ώστε να αποκατασταθεί η φέρουσα ικανότητα του δομικού συστήματος, η αισθητική αναβάθμιση του μνημείου, η ανάδειξη της ιστορικής, αρχαιολογικής και καλλιτεχνικής του αξίας ως ιδιαίτερο παράδειγμα προβιομηχανικής υδροκινούμενης εγκατάστασης της περιοχής, η επανάφερση του συνόλου έτσι ώστε να αποτελέσει ενεργό κομμάτι της καθημερινής ζωής των κατοίκων, αλλά ταυτόχρονα και πόλο έλξης για τους επισκέπτες. Προτείνεται η αποκατάσταση του συγκροτήματος και η επανάφρησή του ως μουσείο διδακτικό σύνολο. Με αυτόν τον τρόπο αναδεικνύεται η σημασία των υδροκίνητων βιοτεχνικών εγκαταστάσεων της ευρύτερης περιοχής, η τεχνολογία της παραδοσιακής παραγωγής, αλλά και η κοινωνική και οικονομική τους διάσταση την εποχή που λειτουργούσαν. Σκοπός είναι το συγκεκριμένο σύνολο να αντιμετωπιστεί ως ένα μέλος ενός ευρύτερου δικτύου μήλων, να προβληθεί και να τονιστεί ο μεγάλος αριθμός μηλικών συγκροτημάτων στα γύρω χωριά και το πόσο σημαντικό είναι η διάσωση και η ανάδειξή τους. Η αποκατάσταση του συγκροτήματος Μήλη Καλιακούδα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο ανάδειξης της ιστορίας, της πολιτιστικής κληρονομιάς και του φυσικού πλούτου του τόπου. Οι δημοτικές αρχές και το δίκτυο πολιτιστικών συλλόγων και περιβαλλοντικών οργανώσεων ερήματος της περιοχής οργανώνουν ποικίλες δραστηριότητες, εκδηλώσεις και συνέδρια με στόχο την τοπική ανάπτυξη, την προβολή και την οικονομική ενίσχυση της περιοχής. Η αποκατάσταση στηρίζεται στην παρατήρηση και κατανόηση του τοπικού δομικού κατασκευαστικού συστήματος των δύο κτηρίων. Παράλληλα, σύγχρονα υλικά και νέες μέθοδοι, συμβατοί όσο το δυνατόν με τα παλιά, χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση του φέροντος οργανισμού και την καλύτερη μόνωση στεγάνωση της κατασκευής.
Ο ταμπακόμενος αποτελεί εκθεσιακό χώρο, εδώ είναι κάποιο ψυχή, με πληροφορίες για τη τεχνολογία και τη λειτουργία των νερόμενων και των ταμπακόμενων, αλλά και γενικότερα για τις προβιομηχανικές εγκαταστάσεις της περιοχής με κινητήρια δύναμη των νερών ποταμού ή ορεινών πηγών. Τμήματα του μηχανισμού του νερόμενου θα αποτελούν τα εκθέματα στον χώρο αυτόν. Ο υπάρχον μηχανισμός του νερόμενου συντηρείται και συμπληρώνεται έτσι ώστε ο νερόμενος να λειτουργήσει και να έχει τη δυνατότητα ο επισκέπτης να γνωρίσει την παραγωγική διαδικασία. Ακολουθεί μια σειρά σχεδίων της πρότασης. Με την κάτωψη στη Λιπούρχερη, όψη του συγκροτήματος. Τομές. Οι όψεις, νότια και βόρεια όψη. Τομές στο νερόμυλο. Και στο χώρο ταμπακόμυλο. Όσον αφορά το μηχανισμό, η μορφή των νέων στοιχείων του μηχανισμού που προστίθεται προκειμένου να αποκατασταθεί η λειτουργία του νερόμυλου προέκυψε από παρατηρήσεις του ίδιου του μηχανισμού, αλλά και από παρατήρηση και σύγκριση με άλλους μήλους της περιοχής, καθώς και από βιβλιογραφία. Τα υπάρχοντα τμήματα του μηχανισμού διατηρούνται και συντηρούνται, ενώ αντικαθίστανται όσα έχουν φθαρθεί. Με κόκκινο χρώμα σημειώνονται τα νέα τμήματα. Σχέδια πρότασης του μηχανισμού, η κάτωψη του αλαστικού μηχανισμού, ο κινητικός στη κούρκουρη, ο αλαστικός και ο κινητικός μηχανισμός με τα νέα τμήματα, πάλι τομή με κάποιες κατασκευαστικές λεπτομέρειες και εδώ που φαίνεται και η τομή στο βαγέ. Ο περιβάλλον χώρος παρουσιάζει ιδιαίτερες φυσικές ομορφιές και στόχος είναι να μην διαταραχθεί. Ένα ξύλινο περίπτερο κατασκευάζεται κοντά στο δρόμο και σηματοδοτείται καλύτερα και η θέση των μήλων πάνω στο δημόσιο πέρασμα. Το περίπτερο καλύπτει τις ανάγκες του μουσείου σε βοηθητικούς χώρους, βεσαία και θήκη, ενώ διαθέτει και ένα μικρό κατάστημα πώλησης αγροτικών παραδοσιακών προϊόντων που μπορεί να λειτουργεί και ανεξάρτητα από το συγκρότημα των μήλων. Δεξιά της γέφυρας απέναντι από το περίπτερο διαμορφώνεται χώρος για τις στάθμες των οχημάτων που επισκέπτονται το μουσείο ή το κατάστημα. Τελειώνω μια φωτογραφία πάλι του συγκροτήματος και θα ήθελα να σημειωθεί ότι μιλάμε για 15 χρόνια σχεδόν πριν, το 2005. Δυστυχώς σήμερα η εικόνα δεν είναι όπως αυτή που βλέπουμε. Η στέγη έχει πέσει. Σας ευχαριστώ πολύ.